Πάμε όμως να ακούσουμε αρχικά τον Χρήστο Μπουκόρο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μπουκόρε. Καλησπέρα, αγαπητέ Σωτήρη. Από εσάς πληροφορούμε τις δηλώσεις του κ. Αποστολάκη, διότι βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Βουλή. Στην ανακοίνωσή μου αμέσως μετά τη συγκέντρωση και την αναστολή της μετακίνησης της αξιαρχίας, είχα καλέσει τους βολιώτες σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα, λέγοντας ότι έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση που άλλα λέει σήμερα και άλλα κάνει αύριο. Δεν πέρασε μια εβδομάδα για να επιβεβαιωθεί αυτό που είπα στην ανακοίνωσή μου. Εδώ προκύπτουν ορισμένα ζητήματα και μου προκαλεί πολύ άσχημη εντύπωση το γεγονός για το πώς σχεδιάζει αυτή η κυβέρνηση, ακόμα και σε τόσο σπουδαία ζητήματα όπως είναι αυτά της εθνικής άμυνας. Δεν καταλαβαίνω τι έννοια είχε η αναστολή της μετακίνησης της αξιαρχίας πριν μια εβδομάδα και η σημερινή δήλωση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος εκθέτει για μία ακόμη φορά τους βουλευτές και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Μαγνησίας, οι οποίοι σας θυμίζω ότι μετά την απόφαση αναστολής είχαν βγάλει ανακοίνωση εξαπαλύοντας επίθεση εναντίον μου αλλά και άλλων προσώπων και τοπικών φορέων όπως ο Δήμαρχος Βόλου και λέγανε μάλιστα, ισχυριζόταν μάλιστα ότι η απόφαση της αναστολής οφείλεται σε δική τους επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και προς τον Υπουργό μάλιστα. Εθνικής Άμυνας. Χρήστο, τώρα θα επανέλθει στο θέμα και με ερώτημα που θα κατατεθεί στη Βουλή. Ασφαλώς, μάλιστα. Διότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι. Μπορεί να λέει ο κύριος Αποστολάκης ότι δεν έχει σχέση με τις εκλογές. Δεν ξέρουμε με τι μπορεί να έχει σχέση. Εγώ θυμίζω ότι ανώτατοι αξιωματικοί, όπως ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και ταυτόχρονα και επικεφαλής των δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Στρατού, ο κύριος Κωσταράκος, ο στρατηγός εν αποστρατεία, μόλις πρόσφατα χαρακτήρισε αυτή την απόφαση αντιεπιχειρησιακή και αντιεπαγγελματική. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μπουκόρο. Μισό λεπτό, αν θέλει, Σωτήρη, να ολοκληρώσω. Βεβαίως και θα ξαναφέρω το θέμα στην Βουλή. Κυρίως όμως καλό τους τοπικούς φορείς να αγωνιστούν για αυτό που και το ίδιο το Υπουργείο έστω και προσωρινά δέχτηκε, ότι δεν πρέπει να μετακινηθεί η ταξιαρχία. Μάλιστα. Τώρα άλλα μας λέει ο Υπουργός, θα απαντήσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας λοιπόν. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μπουκόρο. Πάμε στον Αχιλέα Μπέο, τον Δήμαρχο του Βόλου, από όπου και εκδηλώθηκε η πρώτη αντίδραση. Στην ανακοίνωση που είχατε κάνει, Δήμαρχε, πριν από λίγες ημέρες, είχατε χαιρετήσει την απόφαση αναστολής, αλλά με πολλές επιφυλάξεις, με αστερίσκους. Καλησπέρα καταρχήν. Πράγματι έτσι είναι. Λυπάμαι πολύ που δικαιώνομαι και λυπάμαι πολύ που πλέον αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι πόσο καραγκιόζηδες θα τους έλεγα όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που δυστυχώς κάθε τους απόφαση και ενέργεια δεν έχει να κάνει με την πατρίδα, τα συμφέροντα του τόπου και πολλά άλλα. Θα δώσω όμως συγχαρητήρια στον κύριο Αποστολάκη γιατί σήμερα με τις δηλώσεις αποκάλυψε ότι πρώτον δεν είναι πολιτικός και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και αυτή η θέση του βγάζει προς τα έξω την πραγματική εικόνα. Δηλαδή ότι ο σχεδιασμός αυτός έγινε όχι με κριτήρια για το συμφέρον της πατρίδας, έγινε καταρχήν άλλες ημέρες πριν αναλάβει ο ίδιος, έγινε με πολιτικά συμφέροντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα Mickey Mouse, τα cartoons, αλλά και ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η βολιώτικη κοινωνία και αναφέρομαι για την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτροπή, όπως θέλετε πέστε την. Εγώ θα τους έλεγα λαϊκή αγορά. Νομαρχιακή επιτροπή, ναι. Καθώς και για τους βουλευτές, τις μαριονέτες αυτής που τους έστειλε ο βολιώτικος λαός στο κοινοβούλιο. Καλά, αφήστε να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Νησπεύετε να τους χαρακτηρίσετε, Δήμαρχε. Αφήστε να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Σας λέω, μαριονέτες. Δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο βολιώτικος λαός τους έστειλε στη Βουλή για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της πόλης. Ας πάρουν θέση τώρα και να μιλήσουν. Ποια είναι τα συμφέροντα της πόλης ή αν θέλουν να παίρνουν το μισθό και λένε yes men στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν να επιλέξουν. Και πολύ κοντά είναι οι εκλογές. Ο κόσμος να μην ξεχνάει και να
αναγνωρίζει και να επιλέγει ότι αυτούς που ψηφίζει, τους ψηφίζει για τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών και όχι για ιδίους όφελους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να ευχαριστούμε, πω. Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και ό,τι εξέλιξη έχουμε θα το δούμε. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση των Δήμαρχων του Βόλου.